Το πρωί είχαμε τον πρόεδρο για το θέμα των φυλακών. Θα βάζετε με όλους εκεί, ναι. Θα μας συθλίψει το σύστημα, κύριε Δημητρούλη. Θα σας φάνε λάχανο. Θα μας φάει λάχανο το σύστημα. Δεν μπορεί. Τα πράγματα ήταν ήρεμα τα νερά, ήταν γαλάζια, δεν υπήρχε αέρας. Τώρα υπάρχει παλτηρία. Το θέμα είναι, αποτέλεσμα υπάρχει, εδώ είναι το ερώτημα. Όλες αυτές οι ενέργειες που κάνετε, οι παρεμβάσεις, οι έντονες παρεμβάσεις, έχουν αποτέλεσμα. Βοηθάνε τον κόσμο. Αυτό είναι το εγώ θέμα. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Να σκεφτείτε έναν κόσμο χωρίς την ισότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλό το ερώτημά σας. Πάμε τώρα να δούμε την ουσία του ζητήματος. Υπάρχει μια απόφαση του αρχηγού, τελεσίδικη. Υπάρχει μια απόφαση του αρχηγού. Καταρχάς, να ξεχωρίσω και να τονίσω ένα πράγμα. Όταν επειδή άκουσα και κάποιες δηλώσεις, διάβασα κάποιες δηλώσεις του εκπροσωπητικού του αρχηγείου, του αγαπητού μου φίλου του Χρήστου Ανδρέου, ότι πρόκειται για λόγους ασφαλείας. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για θέματα ασφαλείας. Όμως, όταν έχω συναδέλφους οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο, διαμαρτυρώνται σε συντεχνία, δεκάδες παγκύπρια, για το ότι τους έχει αφαιρεθεί η προσωπική τους ασφάλεια και το όπλο, και αν ήταν θέματα ασφαλείας, καλό θα ήταν να το σκεφτούν πριν τους αφαιρέσουν αυτούς τους αέφους την άδεια πληροφορίας 24 ώρες, όχι εκ των υστέρων με μια επιστολή στην οποία δεν αναγραφόταν ούτε καν και ο λόγος που τους είχαν πάρει τον προσωπικό οπλισμό. Και εδώ να τονίσουμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι υπάρχουν πολίτες, επαναλαμβάνω, πολίτες, ανεξαρτήτου επαγγελματός, δεν με ενδιαφέρει το επαγγελμα τους, είναι πολίτες, οι οποίοι οπλοφορούν μετά από άδεια του αρχηγού αστυνομίας. Από εκεί και πέρα, κύριε Δημητρόπουλε, εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Όταν κάποιοι έβαζαν αυτούς τους αστυνομικούς να θυσιάσουν προσωπική ασφάλεια, αν οι αστυνομικοί να εκτελέσουν το καθήκον τους στο 100% για να φέρουν να ξεχνιάσουν φόνους, να έρθουν απέναντι από υπόκοσμο, να πάρουν ανακριτικές, να φέρουν πληροφορίες για δεκάδες κιλά ναρκωτικά. Ναι. Όταν κάποιοι τα έκαναν και έπαιρναν αστέρια πάνω στη ράχη αυτών των συναδέλφων μου, ήταν καλοί. Εκ των υστέρων ερχόμαστε και τους αφήνουμε να προστάτευτούς. Για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε? Εγώ δεν θέλω να παρεμβαίνει κανένα στις εξουσίες του αρχηγού αστυνομίας. Αυτός είναι ο καπετάνιος, αυτός οδηγεί το καράβι. Γι' αυτό και στο email που είχα στείλει χθες, τόνισα το εξής. Πέστε μας, ενημερώστε τους αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όταν έκαναν το καθήκον τους πριν χρόνια, αυτοί δεν νιώθουν γυμνοί. Νιώθουν γυμνοί σε εισαγωγικά απέναντι στο έγκλημα και στον υπόκοσμο. Να ρωτήσω κάτι, μια παρένθεση. Τα όπλα θα τα πάρει και η Εθνική Φρουρά από τους εθνοφύλακες, για λόγους ασφάλειας? Αυτό θα έπρεπε να το δουν κάποια άλλοι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο που τα συνδέεται. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ότι οι αστυνομικοί είναι 24 ώρες αστυνομικοί. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί είναι εκπαιδευμένοι και θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρουμε σήμερα με την παραπατικότητα και την κλιματικότητα του τι συμβαίνει. Κύριε Δημητρόπουλε, δεν είμαστε εδώ ούτε για να κρίνουμε, ούτε να κατακρίνουμε, ούτε να υπάρχει θέμα ασφάλειας να δείχνουμε προς τα έξω τι συμβαίνει. Είμαστε εδώ όμως για να προστατεύουμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι ήδη στο εμπαρόδο έδωσαν αυτά που έδωσαν σε αυτόν το σώμα και το λιγότερο που ήθελαν, γιατί ξέρετε κάτι, να το τονίσω γιατί ίσως να μην το έχω ξεκαθαρίσει. Αυτοί οι συναδέλφοι, οι πλήστοι, είχαν υπηρετήσει σε τμήματα πρώτης γραμμής, τα ΕΕ, ΚΑΝ, ΟΠΕ, πριν χρόνια. Και τα είχαν βάλει με τον υπόκοσμο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται σε ένα τμήμα το οποίο να μην είναι της πρώτης γραμμής, μπορεί να μην είναι τόσο απέναντι στον υπόκοσμο καθημερινά, αλλά έχουν φέρει, έχουν διεκπαιρεώσει υποθέσεις που κανένας άλλος μπορεί και αξιωματικός να μην έχει δει ποτέ στη ζωή του. Ούτε ένα κριτικό φάκελο, ούτε να έχει μπει απέναντι για να πάρει πληροφορίες για φόνο. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα ο καθένας να λάβει τις ευθύνες τους, γιατί αν γίνει κάτι με αυτούς τους συναδέλφους, το κρίμα θα είναι στο λαιμό κάποιον άλλο. Πήρατε απάντηση από την επιστολή που στείλατε? Όχι, χθες είχα στείλει το email, όπως υποσχέθηκα την περασμένη Παρασκευή. Περιμένω, δεν θέλω απάντηση εγώ τουλάχιστον να τηλεφωνήσω στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους που έχουν πάρει το πιστόλι να τους καλέσει ο αρχηγός, τους καλέσει στο αρχηγείο να τους εξηγήσουν δύο πράγματα ή να τους πούν αν είναι απλά διαδικασίες ή αν είναι τελειωτικό, να ξέρουν και αυτοί το τι πράττουν. Αν κάποιος δεν τους ενδιαφέρει η ζωή των συναδέλφων, εμάς μας ενδιαφέρει, κύριε Δημητρόπουλε. Και εμείς αγωνιούμε. Και είναι καιρός να κατεβούν κάτω στη βάση, να ακούσουν τους συναδέλφους και να μην μένουν σε γραφεία κλειστή. Να ρωτήσω, οι ειδικοί αστυνομικοί οπλοφορούν? Οι ειδικοί αστυνομικοί που βρίσκονται στο αστυνομικό σώμα, βέβαια, όσοι έχουν το πιστοποιητικό κατοχής οπλοφορίας που περάσαν την εκπαίδευση στη ΜΑΣ, το οποίο όλοι περνάμε κάθε 2 με 3 χρόνια, οπλοφορούν. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, κύριε Δημητρόπουλε. Υπάρχει η πρώτη κατηγορία των προσωρινών χρεώσεων οπλισμού, η δεύτερη κατηγορία της διαρκείας
που είναι τμήματα της πρώτης γραμμής, και η τρίτη κατηγορία που είναι η προσωπική ασφάλεια. Μάλιστα. Μαθαίνουμε και εμείς, τι να κάνουμε τώρα. Όλοι μαθαίνουν. Κοντά σας μαθαίνουμε και εμείς. Μάλιστα. Κύριε Λοζίδη, μας θα δούμε τι θα απαντήσει και ο αρχηγός. Κάποιες εξηγήσεις, γιατί εντάξει, γίνονται ερωτήσεις, παίρνουμε απαντήσεις, κάποτε δεν παίρνουμε. Ναι, είναι εδώ μια ιστορία ολόκληρη. Αυτό που με στεναχωρεί αφάνταστα, ναι, είναι που μας κάνουν και νιώθουμε ότι, ξέρετε, μα είναι θέματα ασφαλείας, να μην ασχολείστε. Κύριε Δημητρόπουλε, δεν θα επιλέγουμε πότε είναι θέμα ασφαλείας και πότε δεν είναι. Ναι. Θέμα ασφαλείας, ξέρετε τι είναι? Όταν υπάρχει έκρηξη βόμβας δίπλα από τις οικογένειες σε κατοικημένες περιοχές. Όταν υπάρχουν εμπρισμοί μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Αυτά είναι θέματα ασφαλείας και είναι καιρός να βγούμε μπροστά. Και να μην αναλωνόμαστε σε γλυκόλογα και ευχόλογα. Αυτό είναι θέμα ασφαλείας, δεν το σχολιάζουμε. Αυτό είναι θέμα ασφαλείας, δεν το σχολιάζουμε. Αν θέλουν να σχολιάσουμε θέματα που είναι μια ασφαλείας, είμαστε στη διάθεση στις 24 ώρες, κύριε Μητρόπουλε. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ. Κύριε Λοζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Άστε καλά, καλή λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και αμέσως μετά μαζί μας θα είναι ο πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Νίκος Κατσουρίδης.